δράσεις ευαισθητοποίησης σε αρκετά σχολεία βέβαια της Κρήτης διαχρονικά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, να συναντήσουμε την κυρία Κλέρη Σπυροπούλη, που είναι καθηγήτρια στο 10ο Γυμνάσιο, και να την ευχαριστήσουμε, να την καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας, ημέρα κατά της σχολικής βίας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Θέλω λίγο να μου πείτε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δράσεις ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, εκπαιδευτικής κοινότητας, αναφορικά με το φαινόμενο της σχολικής βίας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Μ' ακούτε? Βέβαια. Δεν ξέρω αν ακούσατε την ερώτησή μας. Αχ, μπορείτε να επαναλάβετε, συγγνώμη. Βέβαια. Να μας πείτε λίγο, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δράσεις ευαισθητοποίησης της μαθητικής, της εκπαιδευτικής κοινότητας, με θέμα το φαινόμενο της σχολικής βίας. Είναι αρκετά σημαντικό να το παρουσιάσουμε αυτό στα παιδιά, γιατί πολλές φορές μπερδεύονται μέχρι το ποια όρια είναι... μέχρι ποια όρια μπορούμε να αντέξουμε. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που συμβαίνει γύρω τους είναι αρνητικό και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και το θεωρούν παιχνίδι. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τη δράση ευαισθητοποίηση στο σχολείο, στο 10ο γυμνάσιο. Την Παρασκευή, ναι. Πραγματοποιήσαμε κάποιες δράσεις. Ο κάθε συνάδελφος στην αίθουσα που είχε μπει την πρώτη πρωινή ώρα, ο κάθε ένας διάλεξε έναν δικό του τρόπο που θα ήθελε να προσεγγίσει τα παιδιά και να τα ενημερώσει όσον αφορά θέματα βίας, παρενόχλησης, είτε λεκτικής, σωματικής, ηλεκτρονικής, με οποιαδήποτε μορφή της. Έτσι προβλήθηκαν ταινίες, βίντεο. Μάλιστα προβλήθηκε και ένα βίντεο, μια ταινία που είχαν κάνει παλιότεροι μαθητές του 10ου γυμνασίου όσον αφορά τη διαφορετικότητα και τον ρατσισμό, θέλοντας έτσι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές περισσότερο καθώς έβλεπαν το ίδιο το σχολείο τους. Πολλοί διάλεξαν κάτι πιο διαδραστικό, όπως η δουλειά της συναδέλφου της κυρίας Λαδουκάκης και της κυρίας Κουλούρη, όπου μοίρασαν καρτέλες στους μαθητές, συγκεκριμένα ήταν στο τμήμα το Β2, και αυτοί τέθηκαν να συμπληρώσουν τις καρτέλες απαντώντας στο ερώτημα τι θεωρεί ο κάθε ένας ότι είναι βία. Τι προέκυψε? Βγήκε ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Από το τι θεωρεί ο καθένας ότι είναι βία. Τα παιδιά έχουν κατανοήσει κάποια πράγματα για το τι είναι, τι μπορεί να αντέξει ο καθένας μας και τι ξεπερνά τα όρια. Βέβαια, όχι όσο θα έπρεπε, για να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και εγώ, ας πούμε, διάλεξα να κάνω κάτι ακόμα πιο διαδραστικό, βιωματικό, αν μπορούσα να πω. Τους μοίρασα καρτέλες με σκοπό να γράψει ο καθένας μια δικιά του προσωπική εμπειρία. Ανώνυμα βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είδα μεγάλο προβληματισμό στα μάτια τους όταν τους ανέθεσα το τι είναι αυτό που έχουν να κάνουν. Σαν να πίστευσαν ότι γέλασαν, δεν μπορεί να μας λέει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το αντιμετώπισαν στην αρχή με χιούμορ. Αλλά είδα μετά, πραγματικά δεν σταματούσαν οι στυλοί να γράφουν. Ήθελα να γράψουν και αν έχουν υπάρξει θύτες κιόλας κάποια στιγμή, βέβαια κανείς δεν το έκανε αυτό, αλλά οι περισσότεροι αρκέστηκαν σε μια ιστορία όπου έχουν υπάρξει θεατές, απλοί, παρατηρητές, όπου δεν έχουν λάβει συμμετοχή στο γεγονός. Βέβαια αυτό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Ναι. Και ως θύματα. Πολλοί βγήκαν και εκτός στα πλαίσια του σχολείου. Και η αλήθεια είναι ότι με πολλούς συναδέλφους που συζητήσαμε μετά τα αποτελέσματα, ο κάθε ένας από την αίθουσα στην οποία είχε μπει, είναι ότι
Είναι στα σχολεία μας παντού και όχι μόνο στα σχολεία, στις οικογένειες, στις παρέες, στην κοινωνία ολόκληρη. Δεν έχουμε μπορέσει αυτό να απαλλαγούμε από αυτό ακόμα και έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας για να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια είναι ότι κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση μέσα από αυτές τις δράσεις, τα projects, προκειμένου τα παιδιά να έρθουν σε επαφή, να αναπτύξουν αυτό που σκέφτονται για τη σχολική βία και αυτό το φαινόμενο που κάποια στιγμή το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, θα πρέπει να μπει ένα φρένο, θα πρέπει να μπει ένα τέλος. Ναι, αλλά σε αυτό δεν είναι αρκετό μόνο μία μέρα να αρχιστούμε. Θέλετε βοήθεια και από το Υπουργείο, θέλετε βοήθεια και από την Πολιτεία. Να τα πιάσουμε. Πρέπει να ενταχθεί ναι, σίγουρα, πρέπει να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα, στο σχολικό πρόγραμμα κάτι τέτοιο. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Σπυροπούλ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.